προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, περνάω τον προσωπικό αντίπαλο, πηγαίνω προς τα μέσα, προς το καλάθι και ακριβώς στο κέντρο της ρακέτας μου ρίχνει αγωνιά. Νομίζω όλοι όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ θυμούνται ακριβώς αυτή τη φάση. Δεν θα ξεχάσω καταρχήν τη στιγμή αυτή το πόσο πόνεσα, αλλά επίσης δεν ξεχάσω, γυρνώντας προς τον πάγκο, κάποια παιδιά, θυμάμαι τον Διαμαντίδη, ο Σπανούλης, ο Τσαρτσαρής, που ήταν στον πάγκο εκείνη τη στιγμή και με βλέπουν και μου λένε, Νίκο, το μάτι σου έχει κλείσει σχεδόν, τι έγινε. Προφανώς σε κατάσταση σοκ, με βλέπει ο γιατρός και άρχισε να εξετάζει το σημείο που δέχθηκα την αγωνιά. Εγώ προφανώς 23 χρονών, ναι, πόνεσα, αλλά έλεγα, έλα, δεν έχω τίποτα, μέχρι και έλεγα να ξαναμπω να παίξω. Μου λέει, ηρέμησε, έχεις πάθει κάτι σοβαρά, φαίνεται, αλλά προσπαθούσε επίσης και αυτός να καταλάβει τι έχει γίνει. Εκεί που τρόμαξε και εκεί που αποφασίσαμε τελικά να μπω στο ασθενοφόρο και να πάω να εξεταστώ παραπάνω, είναι όταν έφτυσα αίμα. Που αυτό σημαίνει ότι σίγουρα κάποιο κόκαλο έχει σπάσει. Ο αγώνας τελειώνει. Καταρχήν, ενώ ήμασταν 20 πόντους πάνω, σκήνω 16, κάτι τέτοιο, είχε σοκαριστεί τόσο πολύ η ομάδα που πέρασαν και μπροστά οι Βραζιλιάνοι. Παρόλο αυτά, τα παιδιά βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και κερδίσαμε τον αγώνα. Πηγαίνοντας προς το. Εγώ δεν είχα φύγει ακόμα για το νοσοκομείο και είχα δει το Βαρεχάου τελειώνοντας ο αγώνας. Είχα δει το Βαρεχάου στους διαδρόμους και εκείνα που είχα ένα πρώτο ξέσπασμα και του λέω, γιατί το έκανες αυτό. Ήταν ντροπή αυτό που έκανες, δεν σου έκανα τίποτα, πήγες να με σκοτώσεις και όλα αυτά. Και εκείνη τη στιγμή αυτός έδειχνε ότι ήταν, θα έλεγα, πλήρως συνειδητοποιημένος για αυτό που έκανε. Δεν είχε κανένα είδος μεταμέλειας, δεν μου είπε τίποτα, λέει δεν σου έκανα τίποτα και όλα αυτά. Προφανώς και αυτός εκείνη τη στιγμή νομίζω δεν κατάλαβε τι είχε γίνει ακόμα. Πάση περιπτώσει, εγώ ακριβώς όπως είπα, ο πόνος είχε αρχίσει λίγο να πέφτει, είχα βάλει πολύ πάγο, το μάτι ήταν, ουσιαστικά είχε κλείσει, σαν μποξέρ κανονικά. Και ο γιατρός επέμενε, Νίκο, πάμε στο νοσοκομείο για να κάνουμε τουλάχιστον μια ξωνική, να δούμε τι έχεις. Οπότε είμαστε στη Χαμαμάτσου, εγώ με τον γιατρό, φτάνουμε στο νοσοκομείο και έτυχε αυτό το νοσοκομείο να είναι μια κλινική η οποία ήταν ειδικευμένη για τροχέα στο πρόσωπο. Με βλέπει ο γιατρός, ήταν αργά το βράδυ, με βλέπει ο γιατρός της εφημερίας και μου λέει, εσύ έχεις σπάσει τουλάχιστον 2 κόκαλα. Κοιτιόμαστε με τον Νίκο, μα πώς το κατάλαβες, λέει, θα δεις, μπες στην αξονική. Η διάγνωση ήταν τριπλό κάταγμα και του ζυγωματικού, του οφθαλμικού κόγχου. Και αυτό που ήταν το πιο ανησυχητικό ήταν στη βάση του κρανίου. Υπήρχε μια φυσαλίδα, ένα πολύ μικρό κάταγμα, το οποίο εξαιτίας αυτού του κατάγματος έπρεπε να μείνω στο νοσοκομείο και μάλιστα να μην σηκώνομαι καν από το κρεβάτι, ειδικά τις πρώτες 3 μέρες. Μια στιγμή από όλη αυτή την ιστορία που θα ξεχάσω είναι όταν ήρθε ο coach, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, εκείνη τη μέρα, εκείνο το βράδυ το ίδιο αργά, γιατί τα παιδιά ξεκουράζονται στο ξενοδοχείο, και έρχεται και μου λέει, δηλαδή η πρώτη του αντίδραση με το μου βλέπει ήταν, πω πω ρε Νίκο, δηλαδή πώς έκανε έτσι, δηλαδή μια φράση που να πω την αλήθεια δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά τη στιγμή αυτή δεν την ξεχάσω ποτέ, ότι ακόμα και αυτός ο άνθρωπος που είναι το σύμβολο της, το πόσο σκληρός είναι, εκείνη τη στιγμή φάνηκε ότι λυγίσαμε. Ότι λύγησε ο ίδιος και ίσως αυτό που του εξέπεμπα εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι το πολύ, ξέρεις, άγριο, αλλά είναι στιγμή που δεν την ξεχάσω ποτέ. Επίσης, την επόμενη μέρα, παρόλο που είχαμε τον τελικό με τους Τούρκους, είχαν έρθει όλα τα παιδιά. Το θυμάμαι σαν τώρα στα πρόσωπά τους. Είχαμε πάει σε ένα δωμάτιο που είχε, πώς είναι τα θρανία, σαν σχήμα πι στα σχολεία και είχαν κάτσει όλα τα παιδιά και εγώ ήμουν κάπως στη μέση και θυμάμαι στα μάτια τους να βλέπουν, ρε Νίκο, δηλαδή τι έπαθες ρε παιδί μου, ξέρεις, ήταν δύσκολο, φυσικά ήταν και πάρα πολύ όμορφο για μένα να,
να έχω τη συμπαράστασή τους, να ένιωθα ότι με σκεφτόντουσαν και ότι ήταν ανήσυχοι για όλο αυτό που έγινε. Αλλά σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Είχα στιγμές που εκεί στο νοσοκομείο είχα ξεσπάσει. Ήταν η μητέρα μου μαζί, ήταν ο Νίκος, ο γιατρός. Και είναι στιγμές που δεν ξεχνάς ποτέ, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Και γιατί έχεις ανησυχία με όλο αυτόν τον τραυματισμό και γιατί έχεις τη στεναχώρια ότι, δεν είσαι, ότι ήρθες σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα να είσαι μαζί με τους φίλους σου, τους συμπαίχτες σου και να εκπροσωπείς την εθνική ομάδα και εσύ είσαι σε ένα νοσοκομείο γιαπωνέζικο να προσπαθείς να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω κάτι άλλο, ότι από όλη τη βραζιλιάνικη αποστολή ο μόνος που ήρθε στο νοσοκομείο στην Ιαπωνία ήταν ο Λεάντρο Μπαρμπόζα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολύ θρησκευόμενος, ένας άνθρωπος του Θεού, γιατί έτσι ήρθε και μου λέει, Νίκο, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη και ενώπιον του Θεού, ακριβώς αυτήν την ατάκα μου είπε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε, δεν ξέρω γιατί δεν σου ζητάει συγγνώμη τότε, αλλά εγώ θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη και προσεύχομαι για σένα να γίνεις καλά. Τελικά, φεύγοντας από τη Χαμαμάτσου, που ήταν η πόλη στον Όμιλο, πήγαμε στη Σαϊτάμα. Η διακομιδή μου εμένα έγινε με ασθενοφόρο, γιατί δεν έπρεπε με τίποτα να ούτε καν να κάθομαι, έπρεπε να ξαπλώσω. Ήτανε μέσα και η μητέρα μου και ο γιατρός. Και τελικά φτάσαμε εκεί, είδαμε ότι υπήρχε και μεγάλη βελτίωση. Είχε αρχίσει να ξεπρίζεται το μάτι μου. Τελικά πήραμε την απόφαση ότι η επέμβαση θα πρέπει να γίνει πίσω στην Ελλάδα και μάλιστα την προεργασία για το πού θα κάνω την επέμβαση που την έκανα στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Λουκά, από τον κύριο Παπαγιανόπουλο, που ήταν μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Την κάναμε από την Ιαπωνία μαζί με τον γιατρό της Εθνικής. Και η απόφαση ήταν ότι αν θα έκανα την επέμβαση στην Ιαπωνία, θα έπρεπε να μείνω για τουλάχιστον 2 εβδομάδες εκεί μόνος, ενώ η ομάδα θα έχει γυρίσει. Οπότε μου είχαν πει καλύτερα, ας το μάτι να ξεπριστεί, ούτως ή άλλως να είσαι μέλος της ομάδας, και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, παρόλο που χτύπησα, ότι εγώ το λέω και θα το ξαναπώ, ότι το μάτς, ειδικά με τους Αμερικάνους, πραγματικά από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, δεν θα το ξεχάσω, ότι ήταν σαν να το έπαιξα. Είναι η πιο ιστορική νίκη όλων των εποχών για την εθνική ομάδα, αλλά όταν κάνω rewind το παιχνίδι από την αρχή ως το τέλος, αυτό που επικρατούσε στον πάγκο, εκείνες οι στιγμές που ζήσαμε όλοι είναι εκπληκτικές και είμαι ευγνώμων που τις έζησα, παρόλο που τελικά δεν έπαιξα. Το 2012, λοιπόν, 6 χρόνια μετά, προετοιμαζόμαστε για το Προολυμπιακό του Καράκας. Και η Ομοσπονδία είχαμε κανονίσει ένα ταξίδι στη Βραζιλία πρώτα, στο Σάο Κάρλος, συγγνώμη. Ένα τουρνουά προετοιμασίας για το Προολυμπιακό. Με το που μπαίνουμε, μετά από ένα τεράστιο ταξίδι και πολύ ωραίο ταξίδι, στο ξενοδοχείο στη Βραζιλία, είναι ένα μέλος της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας που λέει, Νίκος, μου λέει, ο Άντερσον θέλει να σου μιλήσει. Εγώ περίμενα κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, διέστηση, ήξερα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και ήμουν ανένδοτος, του λέω όχι, δεν θέλω καμία τέτοια επαφή μαζί του. Περνάνε οι μέρες, τελικά έρχεται η στιγμή που παίζουμε το φιλικό και είμαστε στην παρουσίαση, παραταγμένοι οι 12 αντίστοιχα και τον βλέπω ότι με κοίταγε. Και εγώ, ξέρεις πώς κάνεις μερικές φορές που κοιτάς προς τα κάτω, δεν θέλεις να έχεις επαφή. Εκείνη τη στιγμή μου βγήκε έτσι ότι δεν θα ήθελα να του μιλήσω. Τελικά, στην ανταλλαγή του Λαβάρου έρχεται, μ' αγκαλιάζει και μου λέει, Νίκο, σε παρακαλώ, άφησέ με να σου μιλήσω. Κατάλαβε ότι εγώ δεν ήμουν ανοιχτός. Μου λέει, άφησέ με να σου μιλήσω. Το πρώτο πράγμα που το ρώτησα είναι, πες μου μόνο γιατί το έκανες. Πες μου, τι σου έκανε για να το κάνεις αυτό. Και μου λέει, δεν ξέρω γιατί το έκανα, έχασα το μυαλό μου, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, θέλω να το βγάλω αυτό από μέσα μου.
δεν ξέρω, ήταν μια πολύ αληθινή στιγμή εκ μέρους του. Προφανώς ο χρόνος, ξέρεις, εγώ ξέρω ότι έχασα το παγκόσμιο, τα ενεπόμενα παιχνίδια και όπως φαίνεται αυτοί που ξέρουν και αυτοί που με ξέρουν το σημάδι θα μείνει πάντα. Και σημάδι στα σημάδι και μες στην καρδιά μου, αλλά επειδή έτσι είμαι σαν άνθρωπος και εκείνη τη στιγμή του είπα, ωραία, παρόλο που είναι 6 χρόνια μετά, δεκτή συγγνώμη σου και η ζωή συνεχίζεται.